εισερχόμαστε πλέον στην επόμενη φάση της εμβολιαστικής μας εκστρατείας. Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της κοινωνίας των πολιτών, του επιχειρηματικού κόσμου είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως θα παρουσιάσει και στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους, το 56% των ενηλίκων έχει πια κάνει μία δόση, σχεδόν το 47% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Σε απόλυτα νούμερα, 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, καλώς χωρών των πραγμάτων, σήμερα θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση. Έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο, όμως πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού να πείσουμε κάθε πολίτη που πιθανόν να έχει δεύτερες σκέψεις, πιθανόν να έχει φοβίες, να κάνει το εμβόλιο, ώστε τελικά όταν θα ξεκινήσει το φθινόπωρο να μπορούμε να έχουμε φτάσει στο επιθυμητό 70 με 75% ανοσίας του πληθυσμού. Όπως ξέρετε, η μετάλλαξη Δέλτα έχει ήδη εντοπιστεί στη χώρα μας. Είναι ζήτημα χρόνου, όπως εκτιμά και το Ευρωπαϊκό CDC, να γίνει και εδώ, όπως και σε άλλες χώρες, η επικρατούσα μετάλλαξη. Τη βλέπουμε ήδη πιο έντονα, παραδείγματος χάρη, στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι, ειδικά οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν και να νοσήσουν σοβαρά. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα παρατηρούμε μία σημαντική αύξηση των ενεργών κρουσμάτων, είναι της τάξης του 75%. Βρισκόμαστε λίγο παραπάνω από 6.000 ενεργά κρουσμάτα σήμερα. Θέλω να τονίσω τα πιο πολλά, αλλά όχι όλα, αφορούν κυρίως νέες ηλικίες. Από την διερεύνηση που κάνει και ο ΕΟΔΗ αλλά και η πολιτική προστασία, σχετίζονται όπως θα περιμέναμε, κυρίως με δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κινητικότητας. Παρατηρούμε ότι και σε άλλες χώρες που εντοπίζεται μία αύξηση κρουσμάτων λόγω του εμβολιασμού, προς το παρόν τουλάχιστον, αυτή δεν μεταφράζεται σε κάποια σοβαρή επιβάρυνση στα συστήματα υγείας. Ωστόσο, όσο ένα σημαντικό ποσοστό των ενηλίκων παραμένει ανεμβολίαστη, ειδικά των μεγαλύτερων ηλικιών, τόσο η μετάλλαξη Δέλτα θα απειλεί ευθέως την υγεία τους. Γι' αυτό το μήνυμα για να έχουμε ένα ασφαλές και ελεύθερο καλοκαίρι είναι ένα. Εμβολιαστείτε, αλλά κάνετε και τακτικά τεστ πριν και μετά από κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Πρέπει να τονίσω εδώ πέρα ότι άνω του 60% των θετικών κρουσμάτων εντοπίζεται χάρη στα self-test. Άρα η τακτική διάγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας, πρωτίστως όσων δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Μας είναι και εξαιρετικά χρήσιμα τα self-test για να μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα τις όποιες ηρωές και να μπορούμε να περιχαρακώνουμε αυτούς τους κύκλους πριν διευρυνθούν ανησυχητικά πολύ. Να δώσω επίσης ένα ακόμα κρίσιμο στοιχείο, στο οποίο αποδίδω προσωπικά πολύ μεγάλη σημασία. Το τελευταίο τρίμηνο μελετήσαμε αναλυτικά τις νοσηλίες της μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά και τους θανάτους λόγω COVID στις κρίσιμες ηλικίες 60 έως 80 ετών. Τα συμπεράσματα είναι ότι το 99%, επαναλαμβάνω, το 99% των βαριών περιστατικών που δυστυχώς καταλήγουν είτε σε μεθ είτε χάνουν τη ζωή τους, είναι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας που είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Είναι πραγματικά κρίμα. Γι' αυτό και σήμερα θα σας παρουσιάσουν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες από το Υπουργείο Υγείας, από τον ΕΟΔΗ, από την πολιτική προστασία, την εικόνα κρουσμάτων και εμβολιασμών. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην καλύτερη εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων.
αλλά ταυτόχρονα να επιταχύνουμε και τους εμβολιασμούς σε εκείνες τις περιοχές που έχουν χαμηλότερο μερίδιο του εθνικού μέσου όρου. Και υπάρχουν δυστυχώς αρκετές τέτοιες περιοχές. Και θα χρειαστούμε την βοήθεια, την πιο ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και για να μπορέσουμε να πάμε στο επίπεδο της μικροκλίμακας του κάθε Δήμου, ώστε να εντοπίσουμε ανεμβολία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα μπορούσαν με την κατάλληλη επιχειρηματολογία να εμβολιαστούν, αλλά θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και σε ζητήματα ελέγχων, ειδικά σε καταστήματα στα οποία είναι πιο επιρρεπή, για να το πω έτσι ευγενικά, σε μια διασκέδαση η οποία είναι συνυφασμένη με την πιο γρήγορη εξάπλωση του ιού. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι το καλοκαίρι αυτό είναι σίγουρα η περίοδος που όλοι περιμένουμε να ξεκουραστούμε από έναν δύσκολο χειμώνα. Όμως, ο στόχος του εμβολιασμού δεν μπορεί να μείνει πίσω το καλοκαίρι. Και γι' αυτό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη δική σας συνδρομή, θα οργανώσουμε και κινητές μονάδες εμβολιασμού σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας, ώστε να μην πάει καμία μέρα χαμένη. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και καλούμαστε τώρα να κάνουμε το ένα παραπάνω βήμα για να φτάσουμε ως χώρα στον εθνικό στόχο των ποσοστών εμβολιασμού, τα οποία λίγο πολύ σας είναι γνωστά πια. Να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πια διαθεσιμότητας εμβολίων. Ο κάθε πολίτης μπορεί πολύ γρήγορα να εμβολιαστεί με όποιο εμβόλιο επιθυμεί και το ζήτημα αυτό το οποίο μας ταλαιπώρησε για αρκετούς μήνες, να μην έχουμε αρκετά εμβόλια, έχει πια ουσιαστικά αντιμετωπιστεί.